Πάμε στη θύμα στην Ευθεία Σπυράκη. Είναι με τον διευθυντή του σχολείου. Του σχολείου τη 15χρονη. Που έφυγε από τη ζωή. Έλα, Ευθεία. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι κανείς δεν το έχει πιστέψει. Ούτε οι δασκάλοι της, ούτε οι καθηγητές της, ούτε οι συμμαθητές της. Κανένας δεν μπορεί να πιστέψει ότι μέσα σε λίγες ημέρες η συμμαθήτριά της, αυτό το γλυκό κορίτσι, όπως το χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι, το ευγενικό, το ευδιάθετο, πλέον δεν είναι μαζί τους. Ο διευθυντής, όπως θα σας πει και ο κύριος, είχε ενημερωθεί την περασμένη Παρασκευή ότι η Μαργαρίτα ήταν θετική στον κορονοϊό. Ωστόσο, χτύπησε το τηλέφωνο, κύριε φίλου μου, και σας ενημέρωσαν για τα δυσάρεστα. Την Παρασκευή το πρωί, την Παρασκευή το πρωί πήρε τηλέφωνο η μητέρα της και μου είπε ότι δεν θα μπει να παρακολουθήσει το μάθημα, γιατί κάνουμε εξ αποστάσεως ακόμα, κάνουμε τηλεκπαίδευση εμείς. Δεν θα μπορέσει να μπει γιατί έχει πολύ πυρετό, είχε 40 πυρετό. Και ότι είναι, ήδη ξέρανε ότι είναι θετική με τα rapid test και ότι το απόγευμα θα έκαναν και το μοριακό test, PCR. Πραγματικά την Δευτέρα το απόγευμα, βράδυ για την ακρίβεια, κατά τις 9 η ώρα, μου έστειλαν στο mail και το αποτέλεσμα του μοριακού τεστ που έδειχνε ότι είναι θετικό. Από εκεί και πέρα εμείς δεν είχαμε κάποια άλλη ενημέρωση. Ούτε καν γνωρίζαμε ότι διευθυντά. Το παιδί... Κύριε Διευθυντά, ναι, σας ακούω. Ξέρατε ότι το παιδί έχει... Ναι. Εσείς ξέρατε ότι το παιδί έχει ζητήματα. Υποκείμενα νοσήματα. Ναι. Ζαχαρόδι διαβήτη. Όχι, δεν ξέραμε. Δεν είχαμε ενημέρωση ότι είχε υποκείμενα νοσήματα. Κοιτάξτε, κατά τον νόμο θα πρέπει τα παιδιά να στέλνουν ένα χαρτί υπογεγραμμένο από κάποιους γιατρούς, ορθοπαιδικούς, καρδιολόγους, παθολόγους, αντίστοιχες ειδικότητες. Ναι. Που τους επιτρέπει να μετέχουν στο μάθημα της γυμναστικής, σε ομάδες αθλητικές, σε δραστηριότητες κλπ. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι 9 Νοέμβρη σταματήσαμε τη διαζώση και αρχίσαμε την τηλεκπαίδευση. Μέχρι εκείνη την ημέρα δεν είχαμε κανένα χαρτί. Το άλλο αλλά κορίτσι. Και από όσο ξέρω, στο γυμνάσιο που ήταν δίπλα, γιατί συσταγαζόμαστε με το γυμνάσιο, έκανε κανονικά τις ασκήσεις. Τώρα, αν είχε και δεν το είχαν εντοπίσει ή δεν είχαν ενημερώσει, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά θεωρούσαμε εμείς ότι δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Πόσο κρίμα. Καλημέρα, κύριε Διευθυντά. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Και την ελευθερία της Σπυράκης.